Καλωσορίζουμε σήμερα σε μια ακόμη επιτυχημένη εκδήλωση της Χρυσής Αυγής από την τοπική οργάνωση Καβάλας. Η τοπική οργάνωση Καβάλας της Χρυσής Αυγής προγραμμάτισε το απόγευμα του Σαββάτου την κοπή της Βασιλόπιτάς της, ενώ στη συνέχεια πραγματοποίησε πολιτική εκδήλωση με θέματα μνημόνια και το μεταναστευτικό. Με ομιλητές τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και βουλευτή επικρατείας Χρήστο Παπά, τον αντιστράτηγο και ευρωβουλευτή Γεώργιο Επιτίδιο και τον Δημοτικό Σύμβουλο Θεσσαλονίκης Αρτέμη Ματθεόπουλο. Είμαστε στην Καβάλα. Όπως πάρα πολλοί άλλοι συναγωνιστές, βουλευτές και στελέχοι του κινήματος του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή, βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα. Το λέει και το όνομά μας. Είμαστε Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή. Συνεπώς είμαστε κοντά στο λαό, αφουγκραζόμαστε το λαό και δεν πιστεύουμε στο αθηνοκεντρικό κράτος. Η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει στα χωριά, στην επαρχία. Αυτή η επαρχία η οποία έχει εγκαταληφθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα την εποχή, θα έλεγα, συνολικά της μεταπολίτευσης και μετά. Σήμερα θα συζητήσουμε εδώ στην Καβάλα για το εκρηκτικό μείγμα το οποίο έχει δημιουργηθεί πλέον στην πατρίδα μας. Ένα μείγμα το οποίο θέτει την πατρίδα σε κίνδυνο και το λαό της μπροστά από πολύ δυσίωνες εξελίξεις. Είναι το εθνοκτόνο μνημόνιο, η λαθροεισβολή όλων αυτών των Ισλαμιστών χωρίς να έχουν προσκληθεί επισήμως και να τους στέλνουμε εμείς στην πατρίδα μας, και συγχρόνως είναι τα εθνικά μας θέματα. Η Χρυσή Αυγή, το κίνημα των Ελλήνων Εθνικιστών που προέρχεται από τον λαό, ζει με τον λαό και αγωνίζεται για τα συμφέροντα του λαού και του έθνους, δεν ξεχνά τον Έλληνα, είναι πάντοτε κοντά του, αφουγκράζεται τα προβλήματά του, την αγωνία του για το μέλλον του ιδίου, της οικογένειας του, αλλά και του έθνους γενικότερα, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο βρίσκεται συνεχώς μαζί του, μην περιμένοντας να έρθει η προεκλογική περίοδος για να κάνει επαφή με αυτόν, ούτως ώστε να συζητήσει τα προβλήματα, να προτείνει λύσεις για την αντιμετώπιση τους και να ενθαρρύνει τον λαό, δίνοντας τη βεβαιότητα ότι υπάρχει ένα κίνημα που αγωνίζεται για αυτόν και για την πατρίδα. Αν αναρωτηθούμε πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, η απάντηση είναι ότι πέρα από όλες τις παθογένειες που έχει η σημερινή κοινωνία μας και τις περισσότερες γνωρίζουμε και οι ίδιοι, το μνημόνιο είναι ένα από τα θέματα τα οποία επιτάχυνε με πολύ γοργούς ρυθμούς και οδήγησε την κατάσταση σε αυτά τα φαινόμενα. Σήμερα στην Καβάλα έχουμε καλεσμένους τους δύο ομιλητές μας, τον βουλευτή επικρατείας τον Χρήστο Παπά και τον ευρωβουλευτή αντιστράτηγο εν αποστρατεία Γεώργιο Επιτίδιο. Είναι καλεσμένοι εδώ πέρα και βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Γκάλαξη για να γίνει μια ομιλία στον κόσμο της πόλης σχετικά με το εθνοκτόνο μνημόνιο και τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει στην πατρίδα μας. Την ίδια ώρα, ομάδα αντιφασιστών και αντιφασιστριών πραγματοποίησε αντισυγκέντρωση στο δημοτικό κήπο της Καβάλας, σήκωνοντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα κατά της Χρυσής Αυγής και της αστυνομίας, ενώ πέταξαν και σχετικά τρικάκια.